Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Από θαύμα σώθηκε ηλικιωμένος άνδρας στο όχημα το οποίο εξετράπει της πορείας του σήμερα το πρωί και βρέθηκε σε χαράδρα βάθους 20 μέτρων έξω από το Ελαιώνα. Ο άνδρας, περίπου 75 ετών, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σέρων. Νικό, κοφτάκι σε κάνει, κοφτάκι! Αυτοκίνητο εξετράπει τις πορείες του το πρωί της Δευτέρας λίγο έξω από τον Ελαιώνα και βρέθηκε σε χαράδρα 20 μέτρων. Ο ηλικιωμένος οδηγός από θαύμα σώθηκε και μάλιστα απεγκλωβίστηκε μέσα από το όχημά του σώος και ασφαλής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 8 άνδρες, καθώς και δυνάμεις της αστυνομίας και το ΕΚΑΒ. Σήμερα το πρωί γύρω στις 11 και κάτι ειδοποιηθήκαμε για εκτροπή οχήματος από κάποιο περαστικό. Αμέσως κινητοποιήθηκε η υπηρεσία μας με 3 οχήματα, 8 άνδρες. Φτάνοντας στο σημείο, είδαμε ότι το όχημα βρισκόταν μέσα σε γκρεμό, ύψος περίπου 20 μέτρα, μπορεί και λίγο παραπάνω. Ο άνθρωπος ευτυχώς δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, είχε τις αισθήσεις του. Ο ηλικιωμένος είναι καλά στην υγεία του, μάλιστα ο απεγκλωβισμός του από την πυροσβεστική έγινε με σκοινιά, έπειτα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών για περαιτέρω εξετάσεις. Έγινε επιχείρηση από τους συναδέλφους, κατέβηκαν κάτω στο φαράγγι, στο σημείο που βρισκότανε και τον μετέφεραν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έγινε επιχείρηση με σκοινιά γιατί υπήρχε έντονη κλίση στο πρανές. Ο άνθρωπος είχε τις αισθήσεις του, είχε επικοινωνία και φώναζε. Οπότε μας βοήθησε αυτό πάρα πολύ. Ήταν μεγάλος, ήταν μικρός. Εντάξει, ακριβώς η ηλικία γύρω στα 60 και κάτι πρέπει να ήταν ο κύριος. Μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο, όπως προείπα. Το όχημα είχε πορεία προς τις Σέρες, όταν μετά από μια στροφή γλίστρησε και έγινε η εκτροπή του οχήματος στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος και κατέληξε στη χαράδρα. Όπως βλέπετε από πάνω, το όχημα κατεβαίνοντας υπάρχουν ροδιές, έχει γίνει εκτροπή του οχήματος στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος και για κακή του τύχη υπήρχε ο γκρεμός αυτός. Εντάξει, ήταν τυχερός. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. 9 τα θέματα στην ημερήσια διάταξη τα οποία συζητούν οι δημοτικοί μας άρχοντες σήμερα. Έχουν φτάσει τώρα στο 6ο θέμα, το οποίο είναι η έγκριση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Σερών για το 2023. Εδώ διευκρίνησε, ξεκινώντας το θέμα, ο Δήμαρχος ότι δεν είναι μόνο επικοινωνιακής προβολής, αλλά είναι και διάφορα άλλα που έχει αυτός ο κωδικός, όπως εκθέσεις, τουριστική προβολή κτλ. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Δήμαρχος αυτή την ώρα. Γιάννης και λέει ότι εγώ δεν θα το ψήφισα αυτά, έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με το μέλος της παράταξής σας που έλεγε και λέει και ψηφίζει να το ψηφίσει. Και πάμε τώρα στην ουσία. Μου μιλάτε εδώ για καθαριότητα, μου μιλάτε για πράσινο, μου μιλάτε για καλοπισμό. Προφανώς όλα αυτά περιγράφονται σε μια σειρά φράσεων άλλων δράσεων που έχουμε εμείς ως Δήμος. Για το κομμάτι του καλοπισμού, θέλετε να μας πείτε εδώ, για το Δήμο Σερών και έγιναν τα 3,5 τελευταία χρόνια, για τις παρεμβάσεις που έγιναν και ομορφήνανε το Δήμο μας, για τις παρεμβάσεις που έγιναν και για την καθαριότητα. Εμείς είμαστε υπερήφανοι για το κομμάτι που έχουμε κάνει. Φτάσαμε στο σημείο που θέλουμε όλοι. Όχι, δεν υπάρχουν σημεία στα οποία δεν υπάρχει χρώμα, δεν υπάρχει ομορφιά, υπάρχουν. Δεν υπάρχουν σημεία στα οποία η καθαριότητα δεν είναι στο επίπεδο που θέλουμε. Υπάρχει και γι' αυτό προσπαθούμε. Αλλά αυτό είναι μια συνεχή προσπάθεια από κωδικούς που έχουμε βάλει σε άλλους τομείς του προϋπολογισμού. Δείτε στο πρόγραμμά μας τι έχουμε βάλει στο κομμάτι της καθαριότητας, τι έχουμε βάλει στο κομμάτι του καλοπισμού, τι έχουμε βάλει στο κομμάτι της διαμόρφωσης όλων αυτών των εισίδων που λέτε. Μιλήσατε για κράσπεδα κτλ. Τώρα βλέπει ο κόσμος και μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Προφανώς και ο στόχος μας είναι για παραπάνω, μην το πειροδίζετε εδώ. Εδώ είναι συγκεκριμένη η δικιά μας θέση για το κομμάτι το τουριστικό κατά βάση και της προβολής των συγκριματοδοτούμενων έργων. Εσείς πιάσατε μια ευρεία γάμα η οποία περιλαμβάνει το σύνολο του προϋπολογισμού του Δήμου. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το σύνολο του προϋπολογισμού του Δήμου, περιμένετε σε λίγο καιρό που έχουμε την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση ή και στον απολογισμό που θα συζητήσουμε μεθαύριο για να ακούσετε και το τι έχουμε κάνει και το τι προγραμματίζουμε για αυτήν την τελευταία χρονιά.
Αλλά μην με αφορμή αυτό το θέμα πάμε εκτός θέματος κατά την άποψή μου και συζητάμε για πράσινο, συζητάμε για έργα υποδομής, συζητάμε για καθαριότητα, για το κομμάτι της τουριστικής προβολής. Και πώς θα γίνει η εξωστρέφεια, για να φέρουμε και σε αυτά τα οποία υπόθηκαν, πώς θα γίνει η εξωστρέφεια, αγαπητοί συνάδελφοι, χωρίς να έχουμε τουριστική προβολή, χωρίς να έχουμε προβολή των θέσεων είτε σε συμμετοχή σε εκθέσεις, είτε σε συμμετοχή σε όλα τα άλλα τα φόρα τα οποία προβλέπονται από αυτή την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής. Πώς θα έχουμε, θα έρθουν από μόνοι τους, ή θα πρέπει πρώτα να την κάνουμε την πόλη τέλεια, να την κάνουμε την πόλη ιδανική και μετά να ξεκινήσουμε την τουριστική προβολή? Αυτό μόνο στις ΣΕΡΕΣ θα μπορούσε να γίνει. Άρα ταυτόχρονα και το ένα και το άλλο και η προσπάθειά μας για να γίνει η πόλη μας ομορφότερη, λειτουργικότερη, να γίνει η πόλη μας με τις υποδομές που πρέπει. Και εκεί αποσκοπούμε όλοι και με τις χρηματοδοτήσεις και με τις προσπάθειες που κάνουμε όλοι. Και το λέω όλοι, όχι μόνο δημοτική αρχή, όλοι μας μαζί. Και ταυτόχρονα να προσεγγίσουμε τους επισκέπτες που θέλουμε, τον κόσμο που θέλουμε, με μια σειρά δράσεων, με μια σειρά εκδηλώσεων, με μια σειρά διοργανώσεων που θέλουμε να κάνουμε εδώ. Δηλαδή, ο τουρισμός δεν είναι μόνο να έρθουν εδώ και να μας επισκεφτούν. Ο τουρισμός είναι και ο αθλητικός τουρισμός, ο τουρισμός είναι και ο θρησκευτικός τουρισμός, ο τουρισμός είναι και τα δρόμενα τα οποία γίνονται κάθε εβδομάδα, ο πολιτιστικός τουρισμός. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα είναι που το υπηρετούμε με άλλους τρόπους, σε άλλους κωδικούς ή σε άλλους οργανισμούς. Δηλαδή, αυτή η δουλειά που γίνεται στο ΔΠΔΕ, νομίζετε δεν έχει σχέση με την τουριστική εξωστρέφεια, με την εξωστρέφεια γενικά του Δήμου? Η δουλειά που γίνεται στον ΟΠΑΚΠΑ, κύριε Δήμαρχε, ένα μπορεί να πάει στο ΔΠΔΕ ή την πινακίδα σκάφη. Και αυτό εδώ πέρα είναι θέμα. Για αυτό σα μιλώ εγώ. Άλλα λέτε τώρα. Εγώ για αυτό σα μιλήσα τελικά. Αν έρθει από την Δράμα, μπορεί να πάει στο ΔΠΔΕ. Αυτό σημαίνει. Αν το κάνετε. Σε αυτό που κάνετε, κύριε Φωτιάδη, σέπεστε το σώμα. Ναι, διότι άλλα είναι αυτό που αναφέρατε. Θα υπαγορεύσει και δεν πει ο καθένα. Σα παρακαλώ πολύ, μην ξαναδιακόψετε. Πάκι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε. Αυτά που λέτε δεν διαφωνούμε. Ωραία. Άρα λοιπόν να κάνουμε. Σα είπα κάτι συγκεκριμένο. Συνεχίζετε. Καλά, ρε Δημαρχή. Και πρόεδρε τώρα. Λοιπόν. Συνεχίζετε να μην σέβεστε το σώμα, να μην σέβεστε το βήμα που μιλάει και ο Λάσσερ. Να πούμε και να είμαστε λειτουργικοί εδώ. Να μείνουμε ως όμορφοι σε αυτό το οποίο έρχεται ως ψήφιση. Να δούμε αυτό το οποίο το συγκεκριμένο επί του θέματος αυτού, το οποίο έχουμε μια ομόφωνη εισήγηση από την τουριστική λειτουργία. Από εκεί πέρα ο καθένας επί αυτού του θέματος ας πάρει την απόφαση και να ψηφίσει ναι ή όχι επί αυτού του ομόφωνη θέματος που έλεγε στον Υπουργό. Τόσο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος. Ψηφοφορία. Υπάρχουν αρνητικές ψήφες. Ο κύριος Γάλλης μόνο. Και αν λάβουμε υπόψη το παρελθόν, δεν είδαμε να εισθρέει επισκεφτική πίστη στο Μόρφυκα. Δυόμιση χρόνια κορονοϊό. Όχι, λέω, δεν είδαμε δυόμιση χρόνια. Αυτό είναι το ρόλο της αγκάσης. Τι θα ωφελήσει, τι θα ωφελήσει. Πώς θα δέρατε εσείς, πώς θα δέρατε εκεί. 15 πώς χιλιάρια. 15 χιλιάρια, έχουμε 15 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
Λοιπόν, θέμα 7.
έγκρισε κανονισμό παραχώρηση τη αιχίδα του Δήμου Σερών. Αυτό είναι ένα θέμα, αγαπητέ συνάδελφοι, που για πρώτη φορά έρχεται στο Δήμο μα. Μπορούμε να πούμε ότι το Δήμο μα πρωτοπορεί ω προ αυτό. Είτε δεν αθλέφεται κάποιοι κανόνε για την παραχώρηση αιχίδα σε μια προσφορά, θέλετε να γίνει περαιτέρω συζήτηση και εισήγηση του θέματο. Θέλετε να μιλήσετε, κύριε. Τι πρώτα είχα για να στο κομμάτι τη τελική κρίση, στο 3 διαδικασία εξέταση τη παραχώρηση εγγύηση, στο 3 η τελική κρίση και ακόμα σε παραχώρηση τη εγγύηση αναφέρεται στην ιδιωτική ευκαιρία του Δημάρχου μετά από σχετική εισήγηση του αρμοδίου τμήματο. Η πρόταση μα είναι η τελική κρίση να αναφέρεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Μπελτιάγκα, ότι σε όσο σκέψη αντιλαμβάνω στο πρόβλημα ότι αν έρθει σήμερα μια πρόταση για να κάνουμε μια συνδιοργάνωση σε μια εβδομάδα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να συγκεντρωθεί μονάχα εκπαίδευση για να γίνει κάτι τέτοιο και αντιλαμβάνω ότι είναι λειτουργικό. Επομένω, για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε ότι θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα η ευθύνη του Δημάρχου. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Θα βάλω αυτό το δημοτικό, θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα το δημοτικό. Μπορούμε να βάλουμε τον όρο αυτό και στην επόμενη συνεδρία με τον δημοτικό συμβουλίο να υπάρχει ενημέρωση από αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε την κυρία. Είναι σωστά. Έτσι ακριβώ γίνεται και στην κυρία. Αυτό δεν πρέπει να είναι αμέσω. Είπαμε δικέ προστασίε. Πρώτη φορά το κάνουμε αυτό. Σε πρώτη φορά έγινε. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο καλύτερα. Αυτή η προσθήκη. Τώρα, μου λες, πρόεδρε, τώρα δεν γίνεται. Μια δήλωση δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Γίνεται. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Έχει. Ένα μισή μήνα έχετε. Ένα μισό μήνα δεν έχετε. 35 μήνε έχουμε. Πολύ μεγάλο αλλά πρόκειται να γίνει και κάτι άλλο. Σε έκτακτε περιπτώσει μπορεί, ο χρόνο αυτό να είναι μικρότερο. Συνεπώ, αυτή η πρόταση είναι σωστή. Θα την ενσωματεύσουμε από εκεί μέσα. Στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου θα ενημερώνουμε ο Δήμαρχο για την αποδοχή ή την απόρριψη τέτοιου είδου ετοιμάτων. Μια κουβέντα να πω εγώ στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι το επιχείρημα έλειπε, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να οργανωθεί, να ξέρει ο κάθε πιθανά ενδιαφερόμενο ποια είναι η διαδικασία. Διότι και στο παρελθόν είχαμε κάποιες αντίστοιχες εκκρίσεις ή μη εκκρίσεις και δεν υπήρχε σαφές πλαίσιο. Τότε γίνεται μια προσπάθεια αποδήλωσης με κριτήρια και σε χρονοδιάγραμμα και ποιος εντέλει και την ευθύνη, εμείς το χαιρετίζουμε, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Με την πρόταση και με τη σύνδεση όπως προέκυψε από την πλευρά της αγορής εργάς μας, θα συμφωνήσουμε. Άρα εγκρίνεται το μόνο. Με την προσήκη. Θέμα όμως. Προτάσει ονοματοδοσία πάρκων. Αν μου επιτρέπετε πάλι εδώ την κλίση την επιτροπή ονοματοδοσία πάρκων που ήταν αποφασίσει ο Εθνικό Συμβούλιο, προείδρευα εγώ. Έχουν έρθει εισηγήσει, τα έχετε δει αυτά που τι προτάσει που ενσωματώνονται. Είναι όλε τι προτάσει τι οποίε ομοφόνω έχουν εκλεχθεί από την επιτροπή ονοματοδοσία για τα πάρκα. Η μόνη παρατήρηση και η μόνη επισήμανση που έχουμε να κάνουμε είναι σε σχέση με το θέμα του. Πάρκου πλάχων εθνικών ενεργετών είναι μια σκέψη που είναι διεκδικότητα και στην Επιτροπή. Όμω η πρόταση που έρχεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι η ονομασία αυτή πάρκου πλάχων εθνικών ενεργετών να παραμείνει όσο έχει, μια και την έχουμε αποφασίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην γίνει καμία μεταβολή όπω αυτό. Άλλωστε, προγραμματίζονται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πλάχων σχετικέ εκδηλώσει για να γίνει αυτή η ανάδειξη τη χρηματοδοσία. Όλα τα υπόλοιπα, όπως θα έχετε δει, είναι προτάσεις που αναδείχθηκαν από την Επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν και δημότες αξιόλογοι, είναι ομόφωνη η σύγχυση της Επιτροπής Επιτροπημάτων αυτών. Θα έχουμε κάτι άλλο. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ομόφωνα, ναι. Και ένατο, έγκριση διαγραφής επαγγελματία από την Λαϊκών Αγορών, λόγω παρέτησης. Εγκρίνεται ομόφωνα και αυτό. Κύριε Συνάδελφε, συγχωρείτε να πω λίγο το εξή. Η Τετάρτη είναι ο απολογισμό. Θυμάστε ότι ο απολογισμό. Για να ακούσουμε τι λέει ο Δήμαρχο. Μετά. Που έγινε και προέρχεται από πλέον παρενόμου, έγινε από πολύ νωρί. Δεν είχε προβλεφθεί. Έχουμε το μάτς του Πανσεραϊκού με την ΑΕΚ.
Λοιπόν, κόπηκε ο ήχος. Κάτι λέει ο Δήμαρχος εκεί για το μάτι του Πανσεραϊκού με την ΑΕΚ, αλλά κόπηκε ο ήχος από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν ακούμε αυτή την ώρα τουλάχιστον τι έχει υποθεί. Θα το δούμε ως ρεπορτάζ και θα το μεταδώσουμε. Τώρα να πω ότι ολοκληρώθηκε όπως βλέπετε η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν σύντομη σήμερα. 9 τα θέματα σήμερα στη διάταξη. Τα πιο κύρια η έγκριση τοπικού ρωματομικού σχεδίου και καθαρισμό χώρου ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου εγκρίθηκε ομόφωνα. Πρόταση μετονομασίας τμήματος της οδού Ιώνος Δραγούμης, οδό Μητροπολίτου Μαξίμου, εγκρίθηκε και αυτή η πρόταση ομόφωνα. Είχαμε επίσης ένα άλλο θέμα που εγκρίθηκε ομόφωνα, την καθιέρωση 12 ώρες εργασίας για την κάλυψη των αναγκών των κημητηρίων. Και εκεί που έγινε θέμα ήταν, που συζητήθηκε κάπως το θέμα, ήταν αυτό που προλάβαμε ξεκινώντας το δελτίο για την έγκριση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Σερών. Όπως είπε ο Δήμαρχος, δεν είναι μόνο η επικοινωνιακή προβολή σε αυτόν τον κωδικό, είναι και τα συνέδρια, τουριστική προβολή κτλ. Εδώ υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Από ό,τι είδαμε στην ψηφοφορία, 4 σύμβουλοι δεν ψήφισαν το θέμα. Είναι ο κύριος Γκάτσιος, η κυρία Μητλιάνη, ο κύριος Γκότσης και έναν ακόμη σύμβουλος, δημοτικός σύμβουλος που δεν συγκράτησε το όνομά του. Εν πάση περιπτώσει, 4 υπόλοιποι με πλειοψήφια δηλαδή πέρασε για αυτό το θέμα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών. Πάμε εμείς τώρα στα επόμενα θέματα του δελτίου μας. Σημαντικές μειωμένες χρεώσεις για τα τιμολόγια ρεύματος που θα ισχύσουν το Φεβρουάριο, ανακοίνωσαν οι ΔΕΗ και οι λοιποί προμηθευτές σε σχέση με τα ισχύοντα τιμολόγια του Ιανουαρίου. Τα μειωμένα τιμολόγια αποδίδονται στη σημαντική πτώση των τιμών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Σημαντικά μειωμένες χρεώσεις για τα τιμολόγια ρεύματος που θα ισχύσουν το Φεβρουάριο, ανακοίνωσαν οι ΔΕΗ και οι λοιποί προμηθευτές σε σχέση με τα ισχύοντα τιμολόγια του Ιανουαρίου. Όπως είναι γνωστό, η τελική τιμή καταναλωτή εξαρτάται από το ύψος της επιδότησης στην κατανάλωση ρεύματος που ανακοινώνει κάθε μήνα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η επιδότηση διαμορφώνεται σε επίπεδο που διασφαλίζει ότι η τελική τιμή της ΔΕΗ, που είναι το σημείο αναφοράς, καθώς είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής, θα διατηρείται στο επίπεδο των 15 έως 16 cents ανά κιλοβατόρα. Συνεπώς, η μείωση της αρχικής τιμής από τους προμηθευτές σημαίνει ότι, εφόσον ο στόχος για την τελική τιμή παραμένει ίδιος, θα είναι αντίστοιχα μειωμένο τον επόμενο μήνα το κονδύλι της επιδότησης που θα ανακοινωθεί εντός των ημερών. Το τιμολόγιο της ΔΕΗ όπως ανακοινώθηκε είναι μειωμένο κατά 57 έως 64% σε σχέση με τον Ιανουάριο και διαμορφώνεται κάτω από τα 20 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τα μειωμένα τιμολόγια αποδίδονται στη σημαντική πτώση των τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Οι εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τη μειωμένη ως τώρα ζήτηση ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά λόγω του ήπιου χειμώνα, την εξασφάλιση επάρκειας φυσικού αερίου και την πτώση των τιμών του αερίου στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο κάτω και από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τα βασικά τιμολόγια που γνωστοποιήθηκαν ως τώρα από τους λοιπούς προμηθευτές ρεύματος είναι τα εξής. Πρωτέργεια 24,8 cents ανά κιλοβατόρα. Ήρων 24,9 cents ανά κιλοβατόρα. Ελπέντισον 19,5 cents ανά κιλοβατόρα ημερήσια κατανάλωση και 18,83 το νυχτερινό. Βατ και Βολτ 24,5 cents ανά κιλοβατόρα. Ζενίθ για κατανάλωση έως 270 κιλοβατόρες, 19,49 cents ανά κιλοβατόρα. Η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται με 20,49 cents ανά κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, 25,1 cents ανά κιλοβατόρα. Μία λίμνη δημιουργήθηκε και σήμερα στην αυλή του δικαστηρίου. Νερό έμπαινε από παντού και γέμισε τον περιβάλλοντα χώρο, κάνοντάς τον ακατάλληλο για οποιονδήποτε ήθελε να περάσει. Μια απέραντη λίμνη δημιουργήθηκε και σήμερα στην αυλή του δικαστικού μεγάρου. Νερό έμπαινε από παντού και γέμισε τον περιβάλλοντα χώρο, κάνοντάς τον ακατάλληλο για οποιονδήποτε να τον χρησιμοποιήσει. Παράλληλα, τόσο νερό μαζεμένο αποτελεί κίνδυνο τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για επισκέπτες στο Μέγαρο, όπως εξήγησε μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων Σερών. Ο χώρος ακριβώς από πίσω μου, κάθε φορά που βρέχει αρκετά, πλημμυρίζει. Με αποτέλεσμα, ο χώρος ο οποίος καθόμαστε αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι στεγνός, όπως βλέπετε κάτω, να γεμίζει από νερά. Και υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε είτε με υπηρεσιακούς τρόπους, αλλά είτε και με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ δημόσια, αλλά και την ΔΕΙΑΣ και τον κύριο Χαλκιόπουλο, κάθε φορά που καλούμε να έχουν να πάρουν την τραβήξη νερά. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει σοβαρό θέμα με το σκεπτικό ότι υπάρχουν πολίτες
δικηγόροι αλλά και δικαστικοί υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται εδώ μέσα και προσπαθούν και περνάνε από αυτά τα σημεία, υπάρχει κίνδυνος είτε να ανοιχθείς είτε να χτυπήσεις κάτω και να έχεις κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα, ο κ. Βακάλης εξήγησε ότι για να διορθωθεί το πρόβλημα πρέπει να γίνει μελέτη. Βέβαια, έχουν ενημερώσει το Υπουργείο, αλλά δεν έχουν πάρει απάντηση. Θέλω και πιστεύω, μιας και υπάρχουν έγγραφα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα οποία έχουν δείξει και έχουν αναδείξει το πρόβλημα, να λυθεί με κάποιο τρόπο είτε με κάποια μελέτη η οποία θα μπορέσει να διορθώσει όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και περιμένουμε μας σε αναμονή. Νερά όμως είχαμε και στο κολυμβητήριο των Σερών. Η βροχή ήταν αρκετή και το νερό μπήκε στις εγκαταστάσεις όπως κατέγραψε η κάμερα του Επιλογές. Η ένταση της βροχής σήμερα στο Δήμο Σερών ήταν μεγάλη και είχε διάρκεια. Έτσι το κολυμβητήριο γέμισε νερό. Ο χώρος, όπως διαπιστώσαμε, αποκλείστηκε έγκαιρα. Οι υπεύθυνοι του κτηρίου τοποθέτησαν κορδέλες αλλά και κόνους που δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι ελαχιστοποιούν το κίνδυνο ατυχήματος στο κολυμβητήριο. Ωστόσο, όπως διαπίστωσε η κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές, υπάρχουν και σημεία στο κτίριο, όπως τα τζάμια, που έχουν υποστεί ζημιές και δεν έχουν αποκατασταθεί. Εδώ το σπάσιμο είναι αρκετά μεγάλο και επιτρέπει στη βροχή να εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου. Στα φαρμακεία είναι πλέον διαθέσιμα εκτός από τα διπλά self-test και τα τριπλά, τα οποία εκτός από τον κορονοϊό και την εποχική γρίπη μπορούν να δίνουν αποτέλεσμα και για αναπνευστικό ιό. Για τα τριπλά τώρα τεστ, καθώς και ποιους ιούς εντοπίζουν, αναφέρθηκε στο Επιλογές ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερών, Αναστάσιος Ρόντζης. Στα φαρμακεία, μετά τα διπλά self-test, έχουν ξεκινήσει να κάνουν την εμφάνισή τους και τα τριπλά self-test, τα οποία εκτός από τον κορονοϊό και την εποχική γρίπη Α και Β μπορούν να δίνουν αποτέλεσμα για το αναπνευστικό συγκητιακό ιό. Και πλέον είναι συχνή η ταυτόχρονη νόσηση από δύο ιούς, με τα συμπτώματα επίσης σε πολλές περιπτώσεις να είναι κοινά, όπως πυρετός, βήχας και πονόλεμος. Όπως έχει επισημανθεί ήδη από τα μέσα φθινοπόρου, το φαινόμενο της τριδημίας, εποχική γρίπη, COVID, αναπνευστικό συγκητιακό ιός, υπάρχει το ενδεχόμενο οι πολίτες να βρεθούν αντιμέτωποι με την πολυδημία, δηλαδή τη συνύπαρξη πολλών αναπνευστικών ιών ταυτόχρονα. Περισσότερο για τα τριπλά self-test μίλησε στην κάμερα του Επιλογές ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερών, κ. Αναστάσιος Ρόντζης. Αυτή τη στιγμή στο φαρμακείο ένας πολίτης μπορεί να προμηθευτεί είτε τα απλά τεστ που ανιχνεύουν μόνο την COVID-19, είτε πλέον τα τριπλά τεστ όπως αναφέρατε, τα οποία ανιχνεύουν ταυτόχρονα και την COVID-19, αλλά και δύο υπότυπους της γρήπης, τον τύπο Α και τον τύπο Β. Άρα ένας συμπολίτης μας, κάνοντας μία δειγματοληψία, μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει ταυτόχρονα αποτέλεσμα αν νοσεί είτε από COVID είτε από μία από τις δύο μορφές γρίπης. Είναι στα πλαίσια της αυτοδιάγνωσης, είναι σημαντικό που έχουν μπει στη ζωή μας, καθώς βοηθούν τον πολίτη να κατανοήσει καλύτερα και αυτό που έχει, βοηθούν και το θεράποντα ιατρό, γιατί του δίνουν ένα άμεσο αποτέλεσμα. Βεβαίως δεν έχουν 100% αξιοπιστία και πάντα ελοχεύει και ένα σκήνδυνο σφάλματος, εξάλλου να γράφεται σε κάθε συσκευασία το ποσοστό αλήθειας της όλης διαδικασίας. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό. Καθώς κατευθύνουν σε σωστές ενέργειες και το θεράποντα ιατρό και τον πολίτη. Το σημαντικότερο πρέπει να κάνουν πάντα οι συμπολίτες μας, αν βγουν θετικοί σε μία από αυτές τις δύο νόσους, είναι πρώτον και κυριότερον να προφυλαχτούν οι ίδιοι, να μείνουν στο σπίτι, να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα. Βεβαίως να προφυλάξουν και την υπόλοιπη κοινότητα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν νοσούν, υπάρχει κίνδυνος να κολλήσουν και τους γύρω του. Αλλά βεβαίως σημαντικό να χρησιμοποιούν και τα μέτρα ασφαλείας όταν επανέλθουν στην εργασία. Δηλαδή, θυμίζω σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον ειδικά για την COVID-19 που υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες, σε εμβολιασμένο συμπολίτη μας, ο οποίος βγαίνει θετικός στην COVID-19, παραμένει εντός του χώρου του, εντός της οικίας του και προφυλάσσεται έως ότου βγει αρνητικός. Αυτό μπορεί να γίνει σε 2, σε 3 μέρες, σε 5 ή σε 10 μέρες. Δεν έχει σημασία. Με το που βγει αρνητικός, μπορεί να επανέλθει στην εργασία και στο υπόλοιπο κοινωνικό σύλλογο, σύνολο πάντα με μέτρα προφύλαξης. Είναι εύκολη χρήση του. Η χρήση τους είναι ακριβώς η ίδια. Η δειγματοληψία γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως έχουν συνηθίσει οι πολίτες μας όλο αυτόν τον καιρό να κάνουν τα τεστ COVID και ταυτόχρονα τους βγάζει και τα τρία αποτελέσματα. Δηλαδή, με ένα δείγμα βλέπω αν νοσώ και από COVID-19 και από γρίπη Α και από γρίπη Β. Οπότε θεωρώ ότι είναι το ίδιο εύκολο με τα υπόλοιπα που έχουν ήδη συνηθίσει οι συμπολίτες μας. Η τιμή είναι σε λογικά πλαίσια, είναι ακριβότερα κάτι της από το απλό κατά της COVID, αλλά δεν είναι απρόσιτη.
ποιότητα και θεωρώ ότι με μια μικρή έρευνα ο καταναλωτής μπορεί να δει πραγματικά ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να προμηθευτεί με σχετική ευκολία. Να πω εδώ όσον αφορά γενικότερα το πλαίσιο των τιμών, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα ισχύει δια νόμου που βγήκε από το Υπουργείο Υγείας ΦΠΑ, συντελεστής ΦΠΑ στα τεστ όλα. Αν δουν λοιπόν οι συμπολίτες μας μικρές αυξήσεις στις τιμές, είναι γιατί πλέον από μηδενικό ΦΠΑ που ήταν η κατηγορία αυτή και κατά την αγορά των self-test, αλλά των rapid test, αλλά και κατά τη διενέργειά του σε φαρμακείο, υπήρχε μηδενικό ΦΠΑ. Πλέον υπάρχει 6% ΦΠΑ και πρέπει να τονίσουμε αφενός ότι εφόσον μπήκε ΦΠΑ, βεβαίως ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να μην το προσθέσει στην τιμή, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι με ενέργειες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου η τιμή αυτή του ΦΠΑ έμεινε στο 6%, που είναι η χαμηλότερη δυνατή, και όχι στο 24% όπως είναι όλες οι υπόλοιπες παροχές υπηρεσίας και όπως γίνεται δυστυχώς ή ευτυχώς σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα καταθέσαμε κάποια επιχειρήματα προς το κοινό συμφέρον, προς το συμφέρον των συμπολιτών μας, και εξηγήσαμε ότι εξακολουθεί η COVID-19 να αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Οπότε από τη στιγμή που το Υπουργείο επιμένει να μπει ΦΠΑ, τουλάχιστον να έμπαινε το χαμηλότερο όπως και έγινε. Χαρούπι, χαρουπάμελο. Και πετιμέζει. Αυτά τα έχει αυτό. Εγώ του βάζω τυρί κότατζ με λίγο άνηθο ή αυγό με αβοκάντο ή γιαούρτι με μέλι. Και γίνεται της διαιτολόγου. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Το τρένο της εξέλιξης μας χωράει όλους. Το Υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με επιστοποιημένα κέντρα κατάρτισης και δημόσια πανεπιστήμια, προσφέρουν επανειδίκευση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες σε 150.000 εργαζόμενους μέσα από το πρόγραμμα «Πάω Μπροστά». Γιατί οι νέες γνώσεις μας πάνε μπροστά. Είναι δύναμη για το αύριο. Μπες στο www.voucher.gov.gr και δήλωσε συμμετοχή. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 60 μέτρων με εμπόδια κατέκτησε ο αθλητής του ΟΦΚΑ Χρήστος Ρούμτσιος στους αγώνες μεσογειακών χωρών ανδρών γυναικών K23 που πραγματοποιήθηκαν στη Βαλένθια. Ο σερός πρωταθλητής στην πρώτη του διοργάνωση στα ψηλά εμπόδια κατάφερε με εξαιρετική εμφάνιση να πάρει την πρώτη θέση. Ο σεραίος αθλητής του ΟΦΚΑ Σερών Χρήστος Ρούμτιος, μόλις την πρώτη του διοργάνωση στα ψηλά εμπόδια, κατάφερε να κάνει εξαιρετική εμφάνιση και να αφήσει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Ο νεαρός αθλητής στους αγώνες μεσογειακών χωρών ανδρών γυναικών K23 ήταν νικητής στο τελικό των 60 μέτρων εμποδίων με 7,90 επίδοση, που αποτελεί ατομικό του ρεκόρ και βελτιώνει στα 8,30 που πέτυχε στον ημιτελικό του αγωνίσματος. Ο αθλητής του Παναγιώτη Γούλα έφυγε πολύ καλά από τα πρώτα μέτρα και προοδευτικά ανέβασε το ρυθμό του για να περάσει πρώτο στη γραμμή τερματισμού και να πετύχει μια μεγάλη επίδοση που το επιτρέπει να σκέφτεται με αισιοδοξία το υπόλοιπο της σεζόν. Ο αθλητής το καλοκαίρι θα διεκδικεί στη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23. Σε ισχύ έχει τεθεί το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων για τις προϋποθέσεις αλλά και τους δικαιούχους, μίλησε στο Επιλογές η Πρόεδρος των Φοροτεχνικών Σίλβια Νησιούδη. Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για την εφάπαξη χρηματική παροχή ύψους 300 ευρώ που θα καταβάλει η ΔΥΠΑ, πρώην ΟΕΔ, σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που καταρτίζουν ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης. Στόχος της νέας ενίσχυσης που θεσμοθετήθηκε μέσω του νόμου Δουλειές Ξανά είναι η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων με σκοπό τη δημιουργία ενός επικαιροποιημένου ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης, βάσει του οποίου θα μπορούν να κατευθυνθούν άμεσα σε δράσεις ανάπτυξης της απασχολησιμότητάς τους, π.χ. επαγγελματική κατάρτιση και έβριση εργασίας. Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που πληρούν όλες τις εξής προϋποθέσεις: έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των 5 ετών και κατόπιν θα καταρτήσουν ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης. Έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για έγγαμους, προσευξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή 27.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, προσευξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Η διαδικασία για την καταβολή της παροχής έχει ως εξής. Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται σε πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxesNet στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gov.gr. Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού IBAN για την καταβολή της παροχής καθώς και την οικογένεια.
οικογενειακή τους κατάσταση. Η ΔΥΠΑ ελέγχεται πλήρως των προϋποθέσεων αυταπάγγελμα, διάστημα ενεργείας και ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης, καθώς και μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων. Η καταβολή της παροχής γίνεται αυτόματος στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Περισσότερο για το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων μίλησε στην Κάμερα των Επιλογές η πρόεδρος των φοροτεχνικών, κυρία Σίλβια Νησιούδη. Υπάρχει ένα επίδομα από τον ΟΑΕΔ, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ. Αφορά ανέργους οι οποίοι είναι πάνω από 5 χρόνια συνεχόμενα ανεργοί, δηλαδή η κάρτα ανεργίας τους δεν έχει χαλάσει καθόλου, ούτε μία μέρα δεν την έχουν χάσει. Για 5 ολόκληρα χρόνια συνεχόμενα ανανεώνεται. Αφορά επίσης αυτούς οι οποίοι έχουν περάσει ατομικό σχέδιο δράσης από τον ΟΑΕΔ. Έχουν πάει δηλαδή σε κάποιον εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ και έχουν ατομικό σχέδιο δράσης. Αυτές οι δύο προϋποθέσεις, εφόσον πληρούνται, μπαίνουν μέσα στο σύστημα του ΟΑΕΔ και υποβάλλουν την αίτηση για να πάρουν αυτά τα 300 ευρώ. Οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι περασμένο και το IBAN στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ προκειμένου να πληρωθούν. Συνέντευξη τύπου έδωσαν σήμερα ο Δήμαρχος Ερών Αλέξανδρος Χρυσάφης και ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Αλέξανδρος Καλκιόπουλος με αφορμή την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής μονάδας ηλιακής ξύρανσης. Ο κύριος Χρυσάφης ανέφερε χαρακτηριστικά πως με αυτήν την ένταξη των περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, ο Δήμος φτάνει συνολικά τα 62 εκατομμύρια χρηματοδοτήσεις μέσα σε 3,5 χρόνια, όσες ήταν οι χρηματοδοτήσεις συνολικά τα προηγούμενα 10 χρόνια. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Αλέξανδρος Καλκιόπουλος, μη βιάζεσαι κολιτζίκι, επεσήμανε την σπουδαιότητα του έργου. Παρουσία του Δημάρχου Σερών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΣ κ. Αλέξανδρου Χαλκιόπουλου, του Αντιπρόεδρου κ. Γερμανού Καμελίδη και του Γενικού Διευθυντή κ. Νίκου Σαφαρίκα, ανακοινώθηκε σήμερα στην εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού η έγκριση χρηματοδότησης ύψους 9.936 εκατομμυρίων ευρώ για κατασκευή μονάδας ηλιακής ξύρανσης για τη λιματολάσπη της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων του Δήμου Σερών. Ο Δήμαρχος Σερών, κύριος Αλέξανδρος Χρυσάφης, μιλώντας στους δημοσιογράφους για το έργο, επεσήμανε πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που ανακοινώνει ένα ακόμη αναπτυξιακό έργο πνοής για το Δήμο και τη ΔΕΙΑΣ. Η χρηματοδότηση του έργου, συνέχισε ο Δήμαρχος, γίνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ήταν μια δέσμευση που είχαμε αναλάβει ως Δημοτική Αρχή προεκλογικά με βασικό στόχο τη σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της ΔΕΙΑΣ. Και αυτό γιατί η λιματολάσπη που παράγεται από την επεξεργασία των λιμάτων μέχρι σήμερα απομακρύνεται με φορτηγά σε ειδικούς χώρους επεξεργασίας στην Ιμαθία με ένα κόστος για τη ΔΕΙΑΣ 500.000 ευρώ με 700.000 ευρώ ετησίως. Με την κατασκευή της μονάδας, η ξύρανση της λιματολάσπης θα πραγματοποιείται από τη ΔΕΙΑΣ, εκμηδενίζοντας τη σοβαρή αυτή ετήσια δαπάνη, καθώς το όποιο υπόλοιπο της λιματολάσπης αυτής δεν θα χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασίας. Έτσι, απαντάμε στην ανάγκη και στο στόχο της μείωσης του κόστους λειτουργίας της ΔΕΙΑΣ προς όφελος των οικονομικών της επιχείρησης και των ίδιων των δημοτών. Με αυτή την ένταξη των περίπου 10 εκατομμυρίων, ο Δήμος φτάνει στα 62 εκατομμύρια χρηματοδοτήσεις μέσα σε 3,5 χρόνια, όσες ήταν οι χρηματοδοτήσεις συνολικά τα προηγούμενα 10 χρόνια. Η ΔΕΙΑΣ φτάνει συνολικά τα 40 εκατομμύρια χρηματοδοτήσεις, ξεπερνώντας πλέον το σύνολο των χρηματοδοτήσεων που είχε λάβει τα προηγούμενα 12 χρόνια, κατέληξε ο κ. Χρυσάφης. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, κ. Αλέξανδρος Καρκιόπουλος, τόνισε ότι το έργο θα βγει άμεσα σε δημοπράτηση και το πιο σημαντικό είναι η εξοικονόμηση κόστους που θα επιτευχθεί, καθώς η λιματολάσπη που πρέπει να απομακρύνεται καθημερινά και κοστίζει περίπου 500.000 ευρώ ετησίως, τώρα θα πηγαίνει στη μονάδα αυτή και θα μένει μόνο ένα 10% που θα μπορεί με την κατάλληλη επεξεργασία να χρησιμοποιηθεί για λίπασμα. Θα γίνουν 6 ηλιακά ξυραντήρια εντός του χώρου της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων και θα εξυπηρετεί το σύνολο του νομού Σερών. Ακόμη, ο κ. Χαλκιόπουλος ανέφερε πως οι τρεις δεσμεύσεις της Συμμαχίας Σερέων για τη ΔΕΙΑΣ προεκλογικά υλοποιήθηκαν όλες, καθώς έγινε η μείωση της τιμής του νερού, τα ηλεκτρονικά υδρώματα δημοπρατούνται σύντομα και η ηλιακή ξύρανση ανακοινώθηκε σήμερα. Σκοπός μας, όπως είπε ο κ. Χαλκιόπουλος, ολοκληρώνοντας, είναι να συνεχίσουμε τις εντάξεις έργων, καθώς μέχρι σήμερα, σε 3,5 χρόνια της θητείας μας, εξασφαλίστηκαν τόσα χρήματα όσο τα προηγούμενα 10 χρόνια. Αυτό επιτάσσει πλέον η ευρωπαϊκή λογική και αυτό ακολουθούμε. Ανακοινώνουμε την έγκριση μιας χρηματοδότησης ύψους 9.936.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για ένα ακόμη αναπτυξιακό έργο πνοής για το Δήμο μας και τη ΔΕΙΑΣ, την μονάδα κατασκευής ηλιακής ξύρανσης για την λιματολάσπη της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων του Δήμου Σερών. Το έργο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήταν μια δέσμευση που είχαμε αναλάβει ως Δημοτική Αρχή προεκλογικά με βασικό στόχο την σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους της ΔΕΙΑΣ.
Και αυτό γιατί η λιματολάσπη που παράγεται από την επεξεργασία των λιμάτων μέχρι σήμερα απομακρύνεται με φορτηγά αυτοκίνητα σε ειδικούς χώρους που βρίσκονται στην Ιμαθία. Αυτοί οι ειδικοί χώροι επεξεργασίας βρίσκονται στην Ιμαθία. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε ένα ετήσιο κόστος για τη ΔΙΑΣ που κυμαίνεται από 500 έως 700.000 ευρώ το χρόνο. Με αυτή την κατασκευή λοιπόν αυτής της μονάδας, η ξύρανση της λιματολάσπης θα πραγματοποιείται εδώ, στο χώρο εδώ, στη ΔΙΑΣ, εκμηδενίζοντας την σοβαρή αυτή ετήσια δαπάνη, καθώς το όποιο τελικό αποτέλεσμα της λιματολάσπης δεν θα χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία. Η μονάδα θα αποτελείται από 6 ηλιακά ξυραντήρια εντός του χώρου εδώ της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων και θα εξυπηρετεί το σύνολο της περιφερειακής ενότητας Σερών. Ειδικά στη ΔΕΙΑΣ, με την έγκριση αυτή έχουμε φτάσει στα 40 εκατομμύρια εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων, εγκρίσεις που τα χρόνια επιτεύχθηκαν τα προηγούμενα 12 χρόνια οι αντίστοιχες αυτές εγκρίσεις. Και το είπα και άλλες φορές ότι αυτή η συνολική και ομαδική προσπάθεια που έγινε συντονισμένα, στοχοπροσιλωμένα στο Δήμο τα τελευταία χρόνια έχει αποτέλεσμα την εισρωή νέων χρημάτων στο Δήμο Σερών. Αυτά τα 62 εκατομμύρια μέχρι στιγμής είναι χρήματα τα οποία έρχονται με έργα, έρχονται με δράσεις, έρχονται με παρεμβάσεις, με επενδύσεις οι οποίες έχουν και μία μόχλευση η οποία πολλές φορές μπορεί να φτάσει στο 7, στο επί 7. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα έχει και δημιουργεί πολλά πρόσθετα ωφέλη. Ειδικά για αυτό το πολύ κομβικό έργο για το οποίο συζητάμε σήμερα, πέραν των πρόσθετων ωφελιών τα οποία έχει για την τοπική οικονομία, έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα με την έννοια της βιωσιμότητας της επιχείρησης ΔΕΙΑΣ που θέλουμε, όπως είπαμε, να είναι εύρωστη, να είναι υγιής. Άρα η μείωση αυτή του κόστους από 500 έως 700.000 το χρόνο, καταλαβαίνετε πόσο σημαντική, πόσο ευεργετική για τους σεραίους πολίτες είναι. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που εργάστηκαν στη ΔΕΙΑΣ, που εργάζονται για την επίτευξη αυτών των υψηλών στόχων που επιτυγχάνονται καθημερινά στην επιχείρηση. Το πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΑΣ, τον Διευθυντή, τον κύριο Σαφαρίκα, όλο το τεχνικό επιτελείο της ΕΔΙΑΣ, το οποίο είναι ένα απαραίτητο κομμάτι, όχι μόνο στο κομμάτι της έγκρισης, της υποβολής των προτάσεων και των εγκρίσεων, αλλά και της δημοπράτησης και της παρακολούθησης των εργασιών. Επιλέχθηκε σήμερα ο χώρος της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων, ο γνωστός βιολογικός καθαρισμός της ΕΔΙΑΣ και του Δήμου Σερών, ως ο πλέον κατάλληλος χώρος για να ανακοινώσουμε ένα τόσο σημαντικό έργο όπως αυτό που κατάφερε η Δημοτική Αρχή του Δημάρχου μας, τον Αλέξανδρο Χρυσάφη, να εντάξει. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι η χρηματοδότηση αυτού του έργου, δηλαδή της ηλιακής ξύρανσης της ηλίου, της λιματολάσπης, δηλαδή που προκύπτει από την επεξεργασία των λιμάτων, από την αποχέτευση δηλαδή όλου του Δήμου Σερών. Σχεδόν το 90 με 95% του Δήμου Σερών αποχετεύει στον βιολογικό αυτόν καθαρισμό. Και τόσο στην πόλη όσο και στα μεγάλα μας χωριά, όπως τώρα γίνεται στην Κάτω Καμήλα το αποχετευτικό, και φιλοδοξούμε όπου μπορούμε να συνδέσουμε τους κοινότητές μας και τους οικισμούς με τον βιολογικό καθαρισμό. Το προϊόν αυτό θα μειωθεί, το προϊόν αυτό της λιματολάσπης, είναι κάτι το οποίο πρέπει να απομακρύνουμε συστηματικά καθημερινά. Έχουμε φτάσει μέχρι και τους 10 τόνους σε ημερήσια βάση και να απομακρύνεται σε ειδικούς χώρους επεξεργασίας μακριά από την πόλη μας με το ανάλογο κόστος. Αυτό το κόστος έχει φτάσει 500.000 ευρώ πολλές φορές ετησίως και τόσο με την περαιτέρω χρήση, τόσο αύξηση βιομηχανικών μονάδων και λιμάτων και του κόσμου, αυτό τα επόμενα χρόνια θα αυξάνεται. Σχεδόν θα μηδενιστεί αυτό το κόστος. Ένα μικρό υπόλοιμα της τάξης του 10% που θα μείνει, από την αφυδάτωση δηλαδή λόγω της ηλιακής ξύρανσης, θα φύγει η υγρασία, ένα 81%. Θα μείνει ένα μικρό υπόλοιμα το οποίο με μια περαιτέρω επεξεργασία
όπως έχουμε συζητήσει με τους τεχνικούς της ΔΕΙΑΣ, θα μπορεί ακόμα και να χρησιμοποιηθεί για εδαφοβελτιωτικό τρόπον την άδεια, δηλαδή ως λείπασμα. Καταρχήν μπορεί και να είναι για οργανικές καλλιέργειες, όχι για άλλες καλλιέργειες. Θα γίνουν 6 ηλιακά ξηραντήρες στην νότια πλευρά του βιολογικού. Όπως βλέπετε την εικόνα, δηλαδή επάνω, όπως μπήκατε δηλαδή από το δρόμο Σερών Νιγρίτης στο δεξί σας χέρι, όπως μπαίνετε μέσα στο βιολογικό. Εκεί δίπλα είναι προγραμματισμένος και ο χώρος για τα φωτοβολταϊκά, τα οποία επίσης περιμένουμε για net metering εδώ στη χρήση, στην εγκατάσταση του βιολογικού. Κοινωνική δράση «Βάλε γκολ στην ανθρωπιά» διοργανώνει ο Δήμος Σερών σε συνεργασία με τον Πανσεραϊκό. Η δράση θα γίνει την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου και στο πλαίσιο του περιφερειακού αγώνα κυπέλου Πανσεραϊκός ΑΕΚ με τη συγκέντρωση τροφίμων στο δημοτικό γήπεδο. Ενεργός στο γήπεδο της αλληλεγγύης, ο Πανσεραϊκός όπως πάντοτε στηρίζει το κοινωνικό συσίτιο του Δήμου Σερών. Αυτή την Τετάρτη, στον αγώνα για το κύπελο ΑΕΚ Πανσεραϊκού, τα έσοδα σε είδος, φυσικά σε τρόφιμα, στα κουτιά, στα κοιτία που θα στηθούν σε τρεις θύρες του γηπέδου, θα διατεθούν για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερών. Ο αθλητισμός ως κοινωνική έκφραση δεν προβάλλει μόνο ένα πρότυπο υγιούς ζωής. Προβάλλει τα πρότυπα της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης, του εθελοντισμού, της προσφοράς στον συνάνθρωπο. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός, η διοίκησή της και όλοι, ανέκαθεν, διαχρονικά θα έλεγα, στηρίζουν τις κοινωνικές δομές. Θέλουμε να πούμε ως Δήμος Σερών ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που σε κάθε κάλεσμά μας, σε κάθε ανάγκη που υπάρχει για 250 έως 280 ψυχές που καθημερινά συτίζονται εδώ στην κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερών, η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ήταν πάντοτε παρούσα. Ένα μεγάλο μπράβο και ευχόμαστε να ακολουθήσουν και άλλοι φυσικά φορείς το παράδειγμά τους. Σας περιμένουμε όλους την Τετάρτη στον αγώνα αυτό, γυναίκες, παιδιά, άντρες, όλους, γιατί ουσιαστικά ο αγώνας αυτός διδάσκει την φιλανθρωπία, το σεβασμό στον συνάνθρωπο, διδάσκει αξίες τις οποίες όλοι μας έχουμε ανάγκη να πρεσβεύουμε και γι' αυτό κάνουμε ένα δημόσιο κάλεσμα να στηρίξουμε όλοι ακόμη μία φορά αυτή την πρωτοβουλία, γιατί θα ωφεληθούν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας. Πέρα από το αθλητικό κομμάτι, υπάρχει και το ανθρώπινο, με το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένος ο αθλητισμός. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, η ΠΑΕ Πανσεραϊκός δίνει ένα πολύ μεγάλο μάτς και είναι αυτό κόντρα στην ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της προμηθευτικής φάσης του κυπέλλου Ελλάδας. Με αφορμή αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός, όπου στην πόλη μας έρχεται μια σπουδαία ομάδα, πήραμε την πρωτοβουλία για πολλωστή φορά, θα λέγαμε, διότι η ΠΑΕ Πανσεραϊκός έχει δείξει ότι έχει αναπτύξει πολύ σημαντικά την ιδέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και όχι μόνο, με αγαστές συνεργασίες με πάρα πολλούς φορείς της πόλης και του νομού και ειδικότερα με τον Δήμο Σερών και αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία του κοινωνικού συσιτίου, όπου με αφορμή και ένα πολύ μεγάλο μάτς, καλούμε όλους τους φιλάθλους μας, όλους τους συμπολίτες μας και κοινωνικά, εκτός από το αθλητικό γεγονός, να στηρίξουν αυτή τη δομή του κοινωνικού συσιτίου και να βοηθήσουμε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδυάσουμε για ακόμη μια φορά την ιδέα του Πανσεραϊκού μαζί με την κοινωνική προσφορά, τον αθλητισμό κοντά στον συνάνθρωπο και φυσικά η ΠΑΕ Πανσεραϊκός δημιουργεί συνεχώς τις κατάλληλες συνθήκες, αν και μας διέκοψε βία ο κορονοϊός και τώρα μας δίνει διαφορμή ξανά να βρεθούμε πιο κοντά στο κοινό, πιο κοντά στον κόσμο και με τέτοιες πολύ ωραίες δράσεις κοινωνικής προσφοράς να συμμετέχουμε και εμείς πιο κοντά και πιο ενεργά πέρα από το αθλητικό κομμάτι στην πόλη των Σερών. Φροντίζω να έχω ξέγνιαστες νύχτες, γιατί δεν θέλω τίποτα να μου χαλάει τη μέρα. Everyday Sensitive with Cotton Maxi Night. Με έξτρα μήκος και την τεχνολογία Center Plus για μάξι προστασία από διαρροές. Και με κάλυμα με βαμβάκι. Everyday Sensitive with Cotton Maxi Night. Μάξι απορροφητικότητα, μάξι προστασία. Supermarket Kansas. Εδώ οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Μέχρι και την Τρίτη. Ελληνικό χοιρινό μπούτι και σπάλα χωρίς κόκαλο. Το κιλό μόνο 5,80. Κιμάς ανάμεικτος από ντόπιο ελληνικό κρέας μόνο 6,90 το κιλό. Όλα τα δημητριακά Quaker 40% πιο φθηνά. Αλλά και όλες οι πάνες Baby Lino 45% πιο φθηνά. Υγρά Πιάτων Φέρι. Μονές συσκευασίες 40% πιο φθηνά. Και κάψουλες πλυντηρίου Πιάτων Φέρι 50% πιο φθηνά. Skip σκόνη 45 μεζούρες μόνο 7,99. Και όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων Καζολίν 50% πιο φθηνά.
Βρείτε όλα τα προϊόντα μας που συμμετέχουν στο καλάθι του νοικοκυριού στο e-Pavla Καταναλωτής. Αλλά και εκατοντάδες προϊόντα σε σταθερά χαμηλές τιμές κάθε μέρα στα καταστήματά μας και στο kanzas.gr. Για τα πάντα, Supermarket Kansas. Μέλος του ομίλου Ελωμάς. Προχωράμε βήμα-βήμα, χέρι-χέρι, χωρίς δισταγμό. Στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε τόσα χρόνια, προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για νέες καλλιέργειες και προϊόντα ζωής. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις παλιές τακτικές, να φέρουμε το νέο. Βασιζόμενοι στις δυνάμεις μας, στην εμπειρία χρόνων και στην άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας. Για να καρποφορήσουμε το μέλλον μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα Εμμανουήλ Ανδρώνικου και Νικολάου Πλαστήρα 9, Σέρες. Υποκαταστήματα 5 χιλιόμετρο Σερώνη Κρήτας. Εθνική Οδός Βαλτερού Ηράκλειας. Διασταύρωση Θολού Νέα Ζύχνης. Η Ισραηλίτικη κοινότητα Θεσσαλονίκης διοργάνωσε εκδήλωση χθες το βράδυ στο Διπεθέ. Στην ίδια εκδήλωση έγινε και η προβολή οπτικού υλικού από την περίοδο της δίωξης στη Θεσσαλονίκη στην κατοχή και η ιστορική αναφορά στον εβραϊκό πληθυσμό των Σερών. Διοργανώθηκε η βραδιά της Ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης στο Διπεθέ Σερών την Κυριακή το βράδυ, ο επιχοροδίτης Ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης, που διευθύνει ο μαέστρος Θοδωρής Παπαδημητρίου, ερμήνευσε σε φαραδυτικά εβραϊκά τραγούδια. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Δημάρχου, ως πρόεδρος του Διπεθέ και εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην κοινωνική σκηνή του Διπεθέ Σερών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη χοροδία της Ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης που μας τίμησε σήμερα με την παρουσία της, τον μαέστρο της του κ. Θοδωρή Παπαδημητρίου. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω, άλλωστε όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα καλύτερα είναι να μιλάνε οι χοροδίες με τη μουσική τους και όχι όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Στην ίδια εκδήλωση έγινε ιστορική αναφορά στον εβραϊκό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης. Θα πούμε τώρα δύο λόγια για την εβραϊκή παρουσία στη Θεσσαλονίκη, η οποία εντοπίζεται από τα αρχαία χρόνια και είναι συνεχής μέχρι τις μέρες μας. Σημείο κλειδί ήταν το 1492, όπου οι Εβραίοι εξόριστοι από την Ισπανία βρήκαν φιλόσοφα σύλλο στη Θεσσαλονίκη. Ο αντίκτυπος της εβραϊκής παρουσίας στην πόλη ήταν σημαντικός σωμέρας με τον αιώνα σε όλους τους τομείς. Επικεντρωνόμαστε στο διάστημα από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20ου, μιας περίοδου αναγέννησης για τη Θεσσαλονίκη. Τότε η κοινότητα και εξάγοντα μέλη της έπαιξαν κύριο ρόλο για τη στροφή στα δυτικά πρότυπα, στα θέματα της εκπαίδευσης, ωφελώντας όμως έτσι το σύνολο της πόλης. Επικεφαλής αυτού του κύματος διαφωτισμού και της παράλληλης βιομηχανικής επανάστασης βρέθηκαν οι επιφανείς εβραϊκές οικογένειες των Αλατίνη, Μοδιάνου, Φερνάντες, Μισραχή, Σέλιας κλπ. Οι Αλατίνη ιδρύουν υπερσύγχρονο ηθοποιείο, κεραμοποιείο και αλευρόμενους. Είναι το σημερινό φίξ. Οι Σέλιας γενιάζουν την περίοδο εκείνη ένα υπερσύγχρονο υφαλοκείο και οι τόπες Μισραχή ένα ηθοποιείο υψηλής τεχνολογίας. Ιδρύονται επίσης πρωτοπόρες τράπεζες για την εποχή τους, όπως είναι η Μπάνκ Θεσσαλονίκη των Αλατίνη και η Τράπεζα του Κουρσόγου Μοδιάνου. Καθώς έγινε και ιστορική αναφορά στον εβραϊκό πληθυσμό των Σερών. Κυρίες και κύριοι εκλογικοί προσκεκλημένοι, θα σας πω δύο λόγια για την ιστορία της Ισραηλιτικής κοινότητας των Σερών. Εβραίους συναντάμε στις Σέρες από την αρχή σχεδόν της ιστορίας της πόλης. Ή για να είμαστε πιο σαφείς, οι Εβραίοι συναντούν την ιστορία των Σερών, καθώς η πόλη αναπτύσσεται και καθιερώνεται σαν το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ανατολικής Μακεδονίας. Ήδη από τα Βυζαντινά χρόνια υπήρχε στις Σέρες ελληνόφωνη ρωμανιώτικη εβραϊκή κοινότητα. Ο ραβίνος Μπενιαμίν Μπεν-Γιονά από την Τουδέλα της Ισπανίας, που επισκέφθηκε την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας έω το 1162, σημειώνει την ύπαρξη εβραϊκού στοιχείου. Μέρος της κοινότητας μετεγκαταστάθηκε στον Παλατά της Κωνσταντινούπολης στα μέσα του 15ου αιώνα με την έννοια του Μωάμεθ του Πορφητή, ο οποίος επεδίωκε να εμπλουτίσει τη λιπαγμένη από κατοίκους πόλη με στοιχεία υγιή και ακμαία.
συναγωγή των Σερών υπήρχε στον Παλατά μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, οπότε και καταστράφηκε από πυρκαγιά. Αυτούς τους Ρωμανιώτες Εβραίους συνάντησαν οι Ισπανόφωνοι Σεφαραδίτες Εβραίοι πρόσφυγες όταν ήρθαν από την Ιφρική Χερσόνησο, εκδιωγμένοι από τους βασιλείς της Ισπανίας και εγκαταστάθηκαν στις μεγάλες πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συνεπώς και στις Σέρες. Οι Σεφαραδοί Εβραίοι, οι Ισπανόφωνοι, σύντομα απορρόφησαν τη Ρωμανιώτικη κοινότητα, επέβαλαν τη δική τους κουλτούρα και έδωσαν στην εβραϊκή κοινότητα των Σερών οικονομική ανάπτυξη και πνευματική λάμψη, όπως μαρτυρεί και η ύπαρξη καβαλιστικής παράδοσης. Δημιούργησαν τη μεγαλοπρεπή μεγάλη συναγωγή, Κάλα Γκαντόρ, καθώς και ραβινική βιβλιοθήκη, ιεροσπουδαστήριο και δημοτικό σχολείο. Σε πρώτο πλάνο. Πλάνο στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.